Λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει με συγκεκριμένη στόχευση, με αύξηση των μαθημάτων προσανατολισμού και των ωρών που διδάσκονται μέσα στο σχολείο, πράγμα που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να πάρουν αυτή τη γνώση, αλλά και στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν έναν ρόλο τον οποίο είχαν απολέσει. Πριν πάμε στο Λύκειο να περάσουμε από το Δημοτικό για το θέμα που σου έλεγα. Πάμε πολύ καλά, αρχίζουμε την πρώτη βάθμια. Γιατί, όχι, δεν θα κάνουμε γενική, δεν θα σας πάμε σε όλες τις βαθμίδες. Απλώς επειδή χθες που συζητούσαμε το θέμα και με τον Κώστα, είχαμε λάβει και ένα μήνυμα για δύο φαινόμενα που παρατηρούνται, επί της ουσίας έχουν οι ίδιες αιτίες. Πρώτον, σχολείο δημοτικό, όπου έγκυος η δασκάλα, εκπαιδευτικός, λογικό, η γυναίκα, πήρε κάποια άδεια για να φύγει. Έχει φύγει εδώ και 20 μέρες. Και τα παιδιά της τάξης δεν κάνουν μάθημα ή πηγαίνουν σε άλλα τμήματα. Δεύτερο, το λέω επειδή ανήκει στο ίδιο και έχει να κάνει με τις αντικαταστάσεις, στο ίδιο θέμα, δασκάλα που πήρε μετάταξη. Τώρα, νομίζω τον περασμένο μήνα, Μάρτιος πρέπει να ήταν, πήρε μετάταξη. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε. Γιατί καθυστερούν να αντικατασταθούν οι εκπαιδευτικοί? Καταρχήν να πούμε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουν φτάσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, όταν ξεκινούν τα σχολεία, ναι, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Ναι. Όπως ξέρετε, και οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι. Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, λοιπόν, προκύπτουν διάφορα θέματα και καλούμαστε να τα επιλύσουμε. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Υπάρχει ένας κατάλογος επιλεγέντων αναπληρωτών που κάποιοι από αυτούς δεν αποδέχονται το διορισμό. Οι προσπάθειες γίνονται πολύ γρήγορα, οπότε πρέπει κανείς να εξαντλήσει την λίστα. Βέβαια, εδώ, χωρίς να θέλω να μονοπολίσουμε την κουβέντα με αυτό, γιατί έχουμε το νομοσχέδιο που είναι επίσης πολύ σοβαρό, να πούμε ότι προφανέστατα και είναι άνθρωποι και συμβαίνουν, όπως στο θέμα που αναφέρθηκα, η εγκυμοσύνη, λογικό, και πρέπει να βρεις έναν αναπληρωτή. Από την άλλη πλευρά όμως, η μετάταξη στα μέσα της χρονιάς μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, μετάταξη. Όλα αυτά έχουν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ξέρετε γιατί το λέω, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν δεκαετίες στην παιδεία και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να δούμε. Να πούμε όμως λίγο και της αλήθειας, ότι για πρώτη φορά πήγε ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών στα σχολεία και πήγε έγκαιρα. Βεβαίως χρειαζόμαστε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Επομένως θα μείνω σε αυτό. Ολοκληρώνεται σχεδόν η διαδικασία για να έχουμε, έχει βγει η προκήρυξη για τους 4.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Και να πω ότι ταυτόχρονα θα βγάλουμε και τη μεγάλη προκήρυξη για το 2021 που θα αφορά τις αιτήσεις για την γενική παιδεία. Άρα, όταν θα έχουμε μόνιμο προσωπικό, προφανώς αυτά τα φαινόμενα στα οποία αναφέρεστε θα περιοριστούν. Βεβαίως έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για να υπάρχει επαρκής αριθμός αναπληρωτών που έχει αυτές τις δυσκολίες στις οποίες αναφέρεστε. Πάντως το Υπουργείο προσπαθεί να καλύπτει αυτά τα κενά με τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες, τηρώντας όμως την νομιμότητα η οποία πάντοτε υπάρχει σε αυτά τα θέματα. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα της επικαιρότητας που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περίμενε, να κάνω λίγο τον τροχονό μου. Βούλα, εσύ ήθελες επ' αυτού. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Επ' αυτού. Προσωπικού. Έλα, Βούλα. Και εγώ και οι δύο τέλη θα σας ρωτήσω και για το πότε θα χτυπάει το κουδούνι στα σχολεία. Θα απαντήσω. Απλώς ήθελα να μας διευκρινίσετε αν με τη νέα σχολική περίοδο αυτοί οι 4.000 που είναι να προσληφθούν θα αναλάβουν. 4.500 θα μπουν σε κάποιες θέσεις, επομένως θα καλυφθεί το θέμα των κενών και πώς έχει προχωρήσει η Επιτροπή και αν έχει υπάρξει απόφαση για το τι ώρα θα χτυπάει το σχολικό κουδούνι. Λοιπόν, να πάω στο πρώτο. Ναι. Είναι μια διαδικασία, όπως ξέρετε, εξαντλητική. Περιμένουμε από τον ΑΣΕΠ να ολοκληρωθεί. Και ο στόχος του Υπουργείου είναι πράγματι αυτοί οι 4.500 εκπαιδευτικοί να έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία με την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Σε ένα πεδίο πολύπαθο όπως είναι η ειδική αγωγή και στο οποίο πέρυσι χρειάστηκε να στείλουμε 16.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό για τις πολύ μεγάλες ανάγκες. Για το θέμα που με ρωτάτε, αν θα αλλάξει το κουδούνι, η Επιτροπή αυτή θα δει αυτή την εβδομάδα, έτσι έχουμε συνοηθεί, τους συνδικαλιστικούς φορείς. Θα υπάρξει ένας διάλογος και η τελική απόφαση, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των γονέων. Δηλαδή, η σκέψη είναι να αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά που μπορούν να πάνε μόνα τους στο σχολείο, γιατί ξέρουμε ότι κυρίως τα θέματα υπάρχουν στην εφηβεία που τα παιδιά το πρωί θέλουν να κοιμούνται και ξέρουμε ότι δημιουργούμε μεγαλύτερα προβλήματα στις μικρότερες ηλικίες. Επομένως, πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε για την τελική αν μπορείτε, απόφαση. Ποια σενάρια παίζουν για. Κοιτάξτε, κυρίως αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στα λύκεια, αυτή είναι η πρώτη σκέψη, και στα γυμνάσια. Και όχι στις μικρότερες, αλλά επαναλαμβάνω, περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο διάλογος, να τεθούν δημόσια οι απόψεις και να πάρουμε τις αποφάσεις. Για να χτυπάει στις 9. Ναι. Έχοντας όμως εξασφαλίσει την δυνατότητα της πρωινής ζώνης. Εσείς εκτός δημοτικού.
Εμείς είμαστε εντός δημοτικού. Έχω προσωπικό όφελο. Γι' αυτό το λέω. Λέω λοιπόν ότι δεν έχω πάρει τελικές αποφάσεις, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως. Να πάω τώρα στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, σα αφήνω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχουν οι αντιδράσεις που λέγαμε υπάρχουν με την εισαγωγή. Υπάρχουν και άλλα, βέβαια. Εκεί έχουμε πολλές ρυθμιστικού τύπου διατάξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση, τις οποίες έχω και την ευθύνη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω μόλις τελειώσουμε όταν με την εισαγωγή. Όταν τελειώσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει πολλές διατάξεις σε πάρα πολλά παιδεία. Αλλά να πάμε στην τριτοβάθμια. Και για τις προσλήψεις, για τα κριτήρια που έχετε θέσει, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ειδικά από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είτε είναι αναπληρωτές, είτε είναι κάποιες ηλικίες και θεωρούν ότι πρημοδοτούνται οι νέοι. Και αυτό δεν είναι αλήθεια. Ναι, θα μας πείτε. Ωραία. Καταρχάς, για τις αντιδράσεις στη συγχώνευση. Ναι. Υπάρχει ειδικά από τις πολυτεχνιακές σχολές μια σφοδρότατη αντίδραση που θεωρούν ότι αυτός ο τρόπος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη φυγή επιστημόνων στο εξωτερικό. Τι λέτε? Λοιπόν, κοιτάξτε, τα νομοσχέδια της παιδείας και ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας είναι λογικό να δημιουργούν αντιδράσεις και διαχρονικά υπάρχει παράδοση πολύ μεγάλων αντιδράσεων. Θα έλεγα ότι είναι περιορισμένες. Δεδομένου ότι αυτό είναι η συνέχιση μιας προσπάθειας που γίνεται για την ενιοποίηση του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, έχει προχωρήσει καλά. Προέρχομαι από ένα πανεπιστήμιο που είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταταΐ Υπήρου, που ήταν το πρώτο που ξεκίνησε μαζί με το Ιόνιο. Προχωρήσαμε στην ενιοποίηση και άλλων πανεπιστημίων, Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ, Στερεάς Ελλάδος. Άρα έχουν γίνει βήματα και εκεί η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δίνει και τους αναγκαίους πόρους, διότι αυτά είναι τα ερωτήματα, αλλά και το απαραίτητο προσωπικό για να στελεχώσουν αυτές τις δομές. Επομένως, έχει αυξηθεί. Αμφισβητείτε αυτό, αν θέλετε, ναι, από τους καθηγητές. Μπορώ να δώσω νούμερα όμως. Αμφισβητείτε. Μπορώ να δώσω νούμερα λοιπόν. Γιατί λένε ότι να πω λοιπόν σχολές, ότι δόθηκαν 1.000 θέσεις μελών ΔΕΠ, 3.500 επιστημόνων για να στελεχώσουν. Γιατί μέσα στην ενιοποίηση περιλαμβάνονται και τα ερευνητικά πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, αλλά έχουμε την φιλοδοξία να ξεκινήσουμε και τα διετή προγράμματα στα οποία θα έχουν προσβασμό. Η στελέχωση θα γίνει έγκαιρα. Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν 1.000 θέσεις. Θα δημιουργηθούν τα τμήματα χωρίς θέσεις στην Ακούστε, ήδη έχουν βγει 1.000 θέσεις που έχουν δοθεί στα πανεπιστήμια. Είναι θέμα των πανεπιστημίων να τις καλύψουν με τους δικούς τους ρυθμούς, γιατί υπάρχουν και εσωτερικές διαδικασίες. Τι βοηθάει, αυτό δεν το καταλάβει. Δηλαδή, να μπορέσω να απαντήσω πρώτα για το προσωπικό. Έχει πει ο Υπουργός και για άλλες 500 θέσεις και επιπλέον οι ιατρικές σχολές έχουν πρημοδοτηθεί με θέσεις και από το Υπουργείο Υγείας. Πείτε μας για το στόχο. Ο στόχος λοιπόν είναι ο εξής. Σε ένα ευρωπαϊκό πεδίο που προχωρούμε στα ενιαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία είναι διαχωρικά, για να μπορέσουν ο δικός μας χώρος να σταθεί και να μπορεί να κρατήσει και το προσωπικό του και να έχει εξωστρεφή δραστηριότητα και να δημιουργεί αξιόπιστες θέσεις εργασίας για να έχουμε επαναφορά του πνευματικού κεφαλαίου, χρειάζεται να ενδυναμωθούν οι δομές οι οποίες υπάρχουν και να υπάρχει μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Αυτό που λέτε και το είναι πλήρως αντιληπτό, ότι δηλαδή περισσότεροι επιστήμονες, οι οποίοι όμως υπάρχει ο κίνδυνος ότι δεν θα μένουν στην Ελλάδα, γιατί που θα βρουν δουλειά. Μάλλον δεν ξέρω αν αντιληπτό από σένα. Είναι προσφορά και αντίληψη. Εγώ προσωπικά το καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι. Μπορώ να απαντήσω λίγο πιο λεπτομερία. Ναι, όχι. Λέω ότι δεν κινδυνολογώ με την επίπεδα ανεργία ή οτιδήποτε άλλο. Μειώνεται η ανεργία ακόμα και μειωθεί ακόμη περισσότερο. Όπως δείχνει, πηγαίνουν τα πράγματα η ανεργία. Αλλά το θέμα είναι ότι πού θα απορροφηθούν. Κοιτάξτε, δημιουργούνται νέες δυνατότητες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πανεπιστήμια. Έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα Erasmus Plus, έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε το μεγάλο ερευνητικό που είναι το ELIDEC. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πόροι και δημιουργούνται μέσα από αυτές τις συνέργειες και τα νέα γνωστικά αντικείμενα αξιόπιστες θέσεις διδακτόρων, μεταδιδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και μελών ΔΕΠ. Και να σας πω και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξέρουν τα πανεπιστήμια, οι συναδελφοί μου, γιατί με ακούνε. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, για κάθε θέση αποχωρούντος μέλους ΔΕΠ, που αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, θα προκυρήσετε και θα βγαίνει μια θέση νέα. Αυτού του τύπου οι θέσεις είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και αρκετοί συνάδελφοι που είναι στο εξωτερικό θα έρθουν να καλύψουν αυτές τις θέσεις και να δώσουν νέα ενδυνάμωση σε αυτά τα αντικείμενα. Το είδαμε και σε άλλου τέτοιου τύπου θέσεις, παραδείγματος χάρη διευθυντών των ΕΣΥ, μόνιμες θέσεις υψηλού επίπεδου, που είχαμε πολύ μεγάλη προσφορά. Και αυτό το βλέπουμε στις προκηρυγμένες θέσεις που σας είπα πριν. Έχουμε πάρα πολλές και πολύ αξιόλογες υποψηφιότητες. Οι αντιδράσεις που γίνονται είναι συντεχνιακές. Ο λόγος είναι μην έρθουν περισσότεροι και μας πάρουν. Νομίζω ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τέλους και θα εξηγήσουμε και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά.
πρέπει να διευκρινιστούν μερικά πράγματα για τις πολυτεχνικές σχολές. Καταρχήν, αυτή η κυβέρνηση για τα πολυτεχνία, για πρώτη φορά στο νομοσχέδιο που σας ανέφερα όταν ξεκινήσαμε, έδωσε το μάστερ και μάλιστα ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο που τον ζήταγαν πάρα πολλά χρόνια τα πολυτεχνία. Το Integrated Master, που ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, σαφώς και ενισχύουμε αυτές τις σπουδές που είναι αξιόπιστες και μπορούν να βοηθήσουν και στο αναπτυξιακό κομμάτι της χώρας. Από εκεί και πέρα, στα νέα τμήματα που δημιουργούνται σχολές μηχανικών, στα περισσότερα, όχι στα υπάρχοντα πολυτεχνία, θα είναι τετραετής. Θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πενταετούς διάρκειας κάτω από προϋποθέσεις, δηλαδή από ειδικές επιτροπές, στις οποίες θα συμμετέχουν κοσμήτορες των πολυτεχνικών σχολών, η αρχή αξιολόγησης. Θα πρέπει να αλλάξουν προγράμματα σπουδών και να αποδείξουν ότι έχουν εκείνες τις δυνατότητες να πάνε στην επόμενη μέρα και στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Επίσης, έχουν υπάρξει. Άρα, αυτό θα μπει του χρόνου σε αυτό το τμήμα. Θα ξέρει αν θα βγει μηχανικός ή όχι, θα περιμένει η επιτροπή. Θα υπάρχει. Όχι, ακούστε. Το παιδί του 18 χρονών που θα μπει στο λοιπόν, τμήμα. Λοιπόν, μπαίνει σε μια συγκεκριμένη σχολή με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Τώρα, αν η σχολή αυτή, και έτσι πρέπει να γίνεται, μπορεί να εξελίξει το πρόγραμμα σπουδών, να το κάνει καλύτερο, τα παιδιά αυτά θα έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν παραπέρα. Και επίσης, να σας πω ότι το θέμα των επαγγελματικών. Μπορεί να βγω μηχανικός, μπορεί και όχι. Κοιτάξτε, βεβαίως. Αυτό που μου λέτε δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Εμείς αυτό που κάναμε αυτή τη στιγμή είναι σε σχολές που κατέθεσαν τα προγράμματα σπουδών, ίσα-ίσα δώσαμε περαιτέρω αναβάθμιση και που είχαν το προσωπικό. Από την άλλη μεριά, υπήρχαν. Θα βγει ούτως ή άλλως, αλλά μπορεί να βγει και κάτι άλλο αν το επιδιώξει. Βεβαίως. Θα έχει να κάνει με το επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων. Σας πω εδώ ότι υπήρχαν σχολές μηχανικών και μάλιστα και στο δικό μου πανεπιστήμιο. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας που για χρόνια έβγαιναν μηχανικοί και δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα, κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Και ακόμη τα διεκδικούν. Και φτιάξαμε επιτροπές στις οποίες ήρθαν τα πολυτεχνία, το ΤΕΕ ή τα ΤΕΗ, τα υπάρχοντα ΤΕΗ που έβγαζαν μηχανικούς και έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα πώς, με ποιον τρόπο θα διαβαθμίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών και θα προχωρήσουμε παραπέρα, λαμβάνοντας υπόψη και τον ευρωπαϊκό χάρτη. Διότι έχουμε και πτυχία που έρχονται από το εξωτερικό. Άρα είναι ένα τοπίο δύσκολο. Έχουν υπάρξει εκείνα τα θεσμικά όργανα για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Μάλιστα, φτιάξαμε και ένα όργανο που λέγεται ΕΣΕΚΑΔ, ακριβώς για να τοποθετούνται όλα εκείνα τα τμήματα που είχαν για πολλά χρόνια δημιουργηθεί και δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα. Τα 36 νέα τμήματα ισχύουν που είπαν χθες οι Βρετάνοι. 36 νέα τμήματα μηχανικών. Κοιτάξτε, εξήγησα πριν και θα τα πούμε και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που έτσι κι αλλιώς είχε πολυτεχνική σχολή. Τα άλλα είναι τμήματα μηχανικών τεταετούς διάρκειας που θα έχουν αυτή τη δυνατότητα αναβάθμιση. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή είναι πιο ειδικά θέματα, στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας θα τεθούν όλα δημόσια και θα δοθούν νομίζω οι πιο ειδικές απαντήσεις. Κύριε Υπουργέ, θα σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε πάλι στο βίντεο όλοι για να καλημερίσουμε και πάλι τον Προκόπη Αγγελόπουλο στη Μάνδρα. Χωρίς νερό. Ναι, Μάνδρα χωρίς νερό, παρά το γεγονός ότι χθες έριξε νερό. Οπότε για να είναι ο Προκόπης σε σταθερή θέση να μην τρέχει, σημαίνει ότι δεν είχαμε προβλήματα ευτυχώς. Και τον βλέπω ότι βρίσκεται σε σημείο που γίνονται ήδη αντιπλημμυρικά έργα. Καλημέρα, Προκόπη. Ακριβώς. Εδώ στη Μάνδρα είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα έργα τα αντιπλημμυρικά, εδώ και περίπου 9 μήνες, τα όποια φαινόμενα προκλήθηκαν στη διάρκεια του χειμώνα, μάλλον είχαν πολύ πιο ήπιες συνέπειες εδώ στην πόλη της Μάνδρας, καθώς ήδη λειτουργούν. Καθώς ξεκινήσαμε από τον καθαρισμό των ρεμάτων, προχωρήσαμε με τις διευθετήσεις των δύο ρεμάτων, εδώ της Αγίας Εκατερίνης και της Σούρες, και προχωρά βεβαίως και το αντιπλημμυρικό έργο. Εδώ είμαστε στο κομμάτι το οποίο γίνεται το έργο στον αγωγό Σούρες. Έχει ανοιχθεί, έχει βαθύνει το ρέμα. Όπως βλέπετε, γίνονται και εργασίες για εντυχισμού του ρέματος του συγκεκριμένου. Βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Ακριβώς μπροστά μου είναι ο κόμβος, το σημείο στο οποίο το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης που έρχεται από το βουνό και